Λοιπόν, τώρα μου ήρθε το εξής. Στην πρώτη τη δοκιμασία τα πήγε πολύ καλά η Μορτάσια. Καταπληκτικό. Για τη δεύτερη θα δούμε. Γιατί έρχεται. Yeah, she left in the morning. Diamonds that skating on ice. Run it up, dairy rice. Hey, hurt your feelings with the price. Everything come with a price. Everything come with a price. 100,000 in my price. Too many rings like a mic. I get the mic. I get the mic. I told you to come try. Μορτάσια μου, τελικά ποια είναι, τι νούμερο είναι η μπουκιά αυτή για να ξέρουμε να παίρνουμε? Είναι η Chrome. Α, έχει αυτό το ονοματάκι, Chrome. Ναι. Alright. Και αυτά εδώ. Ναι, ξέχασα. Αυτά είναι καλώδια του μπαμπά μου. Καλώδια του μπαμπά. Εξαιρετικά. Πού πηγαίνουμε? Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι. Ότι ήταν να φορέσω μια άλλη βούστα μαύρη. Και με το που την πιάνω έρχεται η Γεωργία και μου λέει: τι είναι αυτό? Λέω: φούστα. Μου λέει: είσαι εκτός κόνσεπτ. Και την άλλαξα. Οπότε περιμένω μεγαλύτερη βαθμολογία. Όχι, πάλι το ίδιο σου έβαλα γιατί δεν μ' αρέσει. Αφού δεν έχω πει να βαθμολογήσει, εσύ πότε τον έβαλε στο βαθμό? Περίμενα, αφού δεν σου είπα που πάω, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω, όπου και να πάει. Όχι, σου λέω ότι θα το σβήσω. Σβήσω. Συγγνώμη, εμείς σε ποια εκπομπή είμαστε εδώ? Στο My Style Rocks δεν είμαστε? Ναι. Που είναι που πρέπει να πει ένα κόνσεπτ για να δούμε αν πηγαίνει στο κόνσεπτ. Αχ, Παναγία μου, σε παρακαλώ. Πες μου, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ φίλη μου φωτογράφο, την Αρέτα, με την οποία είχαμε κάνει και πριν 1-2 χρόνια μια futuristic φωτογράφηση με καλώδια και ασημένιο χρώμα. Και είπαμε να το πάμε τώρα σε επόμενο επίπεδο, οπότε κάναμε mix metallics και θα πάμε σε ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα βγω εκεί πέρα φωτογραφίες. Εντάξει, Μορτάσια μου, το δέχομαι. Ωραία. Για να δούμε τώρα αν το κόνσεπτ αυτό είναι ok για την ΕΝΕ. Γιατί άμα δεν είναι, καταλαβαίνεις. Για πάμε να δούμε. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα πολύ σημαντικά. Βαθμολογήστε. Να πω. Αυτό δεν σου εφαρμόζει τίποτα. Για πες. Τι να πω. Για πες. Τι δεν μου εφαρμόζει. Αυτά τι είναι, ότι τώρα τις έχεις βάλει όλους αυτούς τους άσους, ότι τι. Να το κάνω λίγο πιο όμορφο για να μην είναι ένα-ένα. Δεν είναι πιο όμορφο. Μήπως το δει πιο γλυκά. Δεν νομίζω. Βάζω γρήγορα τη βαθμολογία γιατί τη βάζω. Κάνω διάφορα εδώ πραγματάκια γιατί. Μα τώρα τι έχεις γεμίσει μια καρδούλα με άσους. Αν τα μετρήσεις είναι 10. Ναι. Όλο αυτό. Τέλος πάντων. Χριστιάνα, για πες μας γιατί έβαλες εσύ δύο. Δεν μ' αρέσουν οι εφές μεταξύ τους, να σου πω την αλήθεια. Μορτάσια εδώ. Ναι. Ίδιες είναι. Έξαλλη την έχει κάνει, έξαλλη. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Δέρμα είναι, παιδί μου, δερμάτινα είναι. Καλά. Δεν είναι δέρμα, καλέ. Μ' αρέσει μόνο το μπούστο. Γιατί? Μόνο το μεταλλικό, το μέσα, το χρυσό. Αυτό που είναι από πάνω δεν μου κάνει ωραία σιλουέτα. Αν κάτω είχα και έτσι. Δεν ξέρω. Είναι προπ. Ναι. Σοχάλια είναι και δεν το έχω καταλάβει. Δεν είναι χάλια. Απλά θα ήθελα κάτι, ένα άλλο στοιχείο. Μέση και πάνω είναι τέλειο. Η ευφύ, δηλαδή μέση και πάνω είσαι ωραία. Είναι ωραίο. Αλλά και μαύρη φούστα να έβαζες. Ήταν πάρα πολύ ωραία φούστα και πήγαινε έτσι. Και εδώ πέρα ήταν εσώρουχο, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να το δω. Αλλά και εσύ γιατί ακούς την ΕΝΕ, δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά έχει πει κάτι και με έχει βοηθήσει. Παιδί μου, την ΕΝΕ θα σου πιένεις εντός ή εκτός. Ελεάνα μου, έχεις βάλει 1. Μ' αρέσουν μόνο τα κοσμήματα. Γιατί? Γιατί το άλλο αρχικά δεν θα μ' άρεσε και για φωτογράφηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να φωτογραφηθεί και με τα flash. Αν θα έβγαινε μια σωστή εικόνα ή θα ήταν καμένη. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρει δηλαδή φωτογράφος να φωτογραφίσει ένα μεταλλικό ρούχο. Ναι, απλώς δεν ξέρω πώς θα έβγαινε με τόσο μεγάλη επιφάνεια. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πραγματικά ζηλεύω τις ιδέες σου. Αλλά Στο έχω ξαναπεί. Τα αφήνεις κάπου στη μέση. Δηλαδή, αφού αυτά τα καλώδια φαίνονται πολύ λίγα, νομίζω πρέπει να είσαι ζωσμένη. Να έχει πολύ ρε παιδί μου, να το κάνεις σαν κορσέ. Από εδώ μέχρι εδώ. Ή τουλάχιστον σαν πιο μεγάλο. Σαν ζώνη. Ναι, δεν φαίνεται όμως σαν ζώνη, φαίνεται πρόχειρο. Σαν φαίνεται, τι φαίνεται. Ρε παιδί μου, σαν να το έχεις αφήσει στη μέση. Κατάλαβες. Ναι, αλλά έβαλε σαν ένα άσο, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μου φαίνεται ανολοκλήρωτο, μου φαίνεται ερασιτεχνική η σημερινή σου εικόνα. Τι να πω, από τη μία μου φαίνεται σκληρός ο άσος, αλλά πιστεύω ότι είσαι δίκαιη γενικά, οπότε τώρα το επεξεργάζομαι για το τι θα ζήσω εκεί. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν στους κριτές. Πάρε βαθιά αναπνοή. 1,9 είναι όμως ο όρος. Και πηγαίνεις. Καλή επιτυχία, Μορτάσια μου. Ευχαριστώ.